Νερωτήματα ερωτήματα για την πνευματική διάβγεια του Προεδρού των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προκάλεσε η νέα γκάφα που έκανε κατά τη διάρκεια της τελετής υποδοχής στον Λευκό Οίκο του Πρωθυπουργού της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι. Λίγες ημέρες μετά την προσφώνηση του «God Save the Queen» ο 80χρονος Μπάιντεν αυτή τη φορά πέρασε τον εθνικό ύμνο της Ινδίας, γι' αυτό τον είπα. Όπως φαίνεται στο βίντεο, ενώ ξεκινά ο εθνικός ύμνος της Ινδίας, ο Τζο Μπάιντεν σηκώνει το δεξί του χέρι και το βάζει στο ύψος της καρδιάς κίνηση που κάνουν οι Αμερικανοί όταν ακούν τον εθνικό ύμνο τον ΙΠΑ. Ο Μπάιντεν κρατάει μάλιστα στο ίδιο σημείο το χέρι του για 15 δευτερόλεπτα πριν τελικά να καταλάβει την κάφα που έκανε και να το κατεβάσει με μια αργή κίνηση. Αυτή δε δεν ήταν η μοναδική άβολη στιγμή από την υποδοχή του Ινδού Πρωθυπουργού, καθώς σε δεύτερο βίντεο φαίνεται ο Τζο Μπάιντεν να του κρατά σφιχτά το χέρι και να μην του το αφήνει προκειμένου να το πιάσει η σύζυγός του Τζιλ, η οποία εναγωνίως ψάχνει να βρει έναν τρόπο για να βρεθεί στο πλευρό του επίσημου καλεσμένου.